Ο Λαβόρδη, μπάλα που παίρνει ύψος, κεφαλιά, out goal από τον Οκά. Ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο αρχηγός, το κάνει με υπέροχο τρόπο στο 40. Είχε τις φάσεις, είχε δύο δοκάρια μέχρι τώρα και έχει και το goal πλέον στο 41-0-1 στο Τάσος Μαρκού. Όσο υπάρχει αυτό το 0-1, η αναγέννηση δικαιούται να ελπίζει. Λαβόρδε με τον Δημοσθένους απέναντι, πέρασε ο Λαβόρδε. Καλό σουτ γκολ, φοβερό γκολ από τον Λαβόρδε. Είναι ο παίκτης του αγώνα ο Κολομβιανός. Κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι από την αριστερή πλευρά. Ο Μέγκης στο βαθμό. Άρη, νομίζω, αν είδες και εσύ, είσαι και από τον, κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως έχεις και πιο έτσι, καλύτερη οπτική γωνία, με δεδομένο ότι ήταν ένα εντυπωσιακό γκολ. Δεν ξέρω το σχόλιο σου τι μπορεί να είναι. Εντάξει, πάντως εγώ προσωπικά δεν περίμενα να πάει αριστερά η μπάλα. Έτσι, ούτε κινήθηκε ο Λαβόρδε. Σίνιο αυτός για τον Μπελάιτ. Και πάλι για τον Μαντούκα στην περιοχή. Του δίνει στήριγμα, γκολ 1-0. Ο Γκουστάβο Μαντούκα λύνει το γόρδιο δεσμό στο 79. Για τον Μαντούκα γύρισε, όπλησε, σούταρε, γκολ 1-0 στο 79. Ο Βραζιλιάνος που βρήκε λίγο χώρο, επιχείρησε το σουτ, άφησε στυλιάρατο στον Τίμι. Περνάει εύκολα ο Μαντούκα, επιχειρεί και το γέμισμα, κεφαλιά, 2-0. Το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα από τον Μπελάιτ. Είδε τον Μπελάιτ να έρχεται σαν τρέιλερ από πίσω, του έδωσε την μπάλα, έτοιμο γκολ. Με καρφωτή κεφαλιά ο Τιτζάνι Μπελάιτ κάνει το 2-0. Λόπες για τον Αντώνο Νιούνιεθ. Εξαιρετική μεταβίβαση για τον Ολόγκο, 1-0 στο 16ο λεπτό. Ανέβασε άψογα, δεν μπορεί για τον Αποδοψαλίδη ο Κυρόφσκι. Αντώνο Νούνιες από πίσω ήρθε και σκόραρε το 2-0 για τη Λεμεζανή ομάδα. Ξανά δραστηριός Αντώνο Νούνιες. Εξαιρετική μεταβίβαση άφησε ο Κυρόφσκι για τον Λόπες που γράφει το 3-0. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κυρόφσκι έπαιξε με την μπάλα στα δύο πόδια και 4-0. Κλείστηκε παραπέρα για τον Σισοκό που προσποιήθηκε 2-3 φορές. Το γέμισμα για τον Ολομόναχο Χαμτανή. 5-0 Απόλλωνας. Τέλεση του φαουλ για την Αλκή. Βασκοντσέλος και 5-1 μειώνει η Αλκή.